Μέσα στις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει το κοινωνικό παντοπυροπολείο στο Άργο. Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσει ως ανταλλακτήριο όπου πολίτες θα δωρίζουν τρόφιμα και στη συνέχεια, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μέρημνας του Δήμου, θα δίδονται σε άπορες οικογένειες. Πράγματι και στο Άργος προσπαθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να ανοιχτεί ένας κέντρος κοινωνικός χώρος, ένα κοινωνικό παντοπολείο, ποροπολείο, ανταλλακτήριο, οτιδήποτε θα υπάρξει μια κοινωνική αλληλεγγύη και θα μπορούμε να βοηθήσουμε διάφορες οικογένειες εδώ στο Άργος. Ο χώρος βρίσκεται στην παλιά αστυνομία και πίσω. Θα μπορεί να ενημερωθεί ο καθένας για τον ακριβές χώρο είτε μέσω κινητού και είναι και εύκολο ακριβώς να τον βρει. Και είναι η νέα αρχή, θα δούμε. Με λίγα λόγια, το κοινωνικό παντοπολείο θα προσφέρει έτσι προϊόντα σε χαμηλές έτσι. Όχι, μιλάμε σε μια μορφή καθαρά ανταλλακτική. Ο καθένας θα μπορεί να έρχεται εδώ πέρα να αφήνει ό,τι θέλει σαν δωρεά. Και εμείς, παίρνοντας κάποιες λίστες από το Δήμο, από την Εκκλησία, από οπουδήποτε μπορούμε, από άπορες οικογένειες, θα τα δίνουμε εμείς αφιλοκερδώς. Υπάρχει ενδιαφέρον. Βέβαια, υπάρχει ενδιαφέρον και από άτομα να βοηθήσουν σαν προσφορά εδώ, στον χώρο, και υπάρχει και ενδιαφέρον ήδη και από διάφορους φορείς και διάφορα μαγαζιά να δώσουν βοήθεια ήδη. Και νομίζω και είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις δύσκολες ημέρες. Σίγουρα και αυτός είναι και ο λόγος που το κάνουμε πλέον, ότι σε αυτή την κοινωνία, αυτή τη στιγμή που ζούμε, αυτή την οικονομική κρίση, η κοινωνική αλληλεγγύη θα είναι μόνο το όπλο μας για να ξεφύγουμε από όλο αυτό το πράγμα. Τις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμο, έτσι. Αμέσως τις επόμενες ημέρες ήδη ο χώρος ετοιμάζεται, θα είναι έτοιμος να ανοίξει για τον καθένα να μπορεί να έρχεται να αφήνει τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο θέλει.